Μαντζούκης, παίζει με τον Κουρμπέλη που είναι δίπλα του. Άφησε ο Δόνης την μπάλα να περάσει. Θέλει να κάνει τη σέντρα ο Χατζηγιοβάνης από την κόντρα. Θα πάει στα δίχτυα αφού την ακουμπάει ο Καμπετσής και πανηγυρίζει έξαλα το πρώτο του γκολ. Ο Φορ που επαναπατρίστηκε από την Ντόρτμουντ. Μόλις το 5ο λεπτό ο Παναθηναϊκός βρίσκει γκολ. Θα ρει κανείς σε ευθεία γραμμή, σε συνέχεια απόλυτη με τη μέχρι τώρα εικόνα του στο πρωτάθλημα. Παλιά του Χατζηλάμπρου, η κόντρα στον Κολοβέτσιο, να που πήγε να δοθεί ευκαιρία. Ο Μαρκόφσκι κάνει κακή εκτίμηση, επιχειρεί ένα βολ πλανέ που δεν του βρίσκει καλά. Χατζηγιοβάνι στο οριζόντιο. Τρομερό σούτ από τη συρτή μεταβίβαση του Καμπετσί. Το σούτ τώρα καταπληκτική επέμβαση του Διούδη στο βολέ του Σουμπίνιο. Γνωστός σε θυμασμένο σουτέρ και στα δικά μας γήπεδα Σουμπίνιο. Τρομερή απόκριση του Διούδη στο 37. Αλλαγή πλευρά στον Ινσούα. Αυτή είναι η κυκλοφορία του Παναθηναϊκού που λέγαμε, φοβερή παλιά του Ινσούα. Χατζηγιοβάνης, δύσκολη γωνία, σέντρα. Σαν σε προπόνηση το 2-0 ο Παναθηναϊκός με τον Χατζη Θεοδωρίδη. Δεύτερη ασίστ του Χατζηγιοβάνη στο παιχνίδι από την εξαιρετική πάντως πάσα που παίρνει στο χώρο. Με πάσα έξω στον Καραχάλιο που τώρα θα γεμίσει από καλή θέση. Περνάει μπάλα από όλους έξω. Τσαμπούρης. Σέντρα, δυνατά ο Διούδης, έχει καλύτερη επιλογή την κροφιά. Σαββατοκό στο rebound και κρατάει την μπάλα. Και πάει να μπει στην περιοχή, πέφτει, παίζεται λέει ο διαιτητής. Εδώ λοιπόν να δούμε. Ναι, εδώ μπορεί να τον έχει βρει τον Σαββατοκό ο Εμμανουηλίδης. Για να δούμε, όχι, δεν λέω ψηλά, κάτω βάζει το πόδι. Δύσκολη φάση γιατί βγάζει και ο Σαββατοκό λίγο το πόδι του προς τα έξω. Ο Ζησόπουλος που ανοίγει. Ο Τσαμπούρης θα τη βγάλει με το αριστερό. Η κεφαλιά είναι αδύναμη από το Γιακουμάκη και πηγαίνει στα χέρια του Διούδη. Πολύ ωραία φάση τώρα. Γιώχανσον και να και το 3-0. Να και μια ωραία στιγμή δημιουργίας. Με το Γιώχανσον να βγαίνει και να σκοράρει για τρίτη φορά φέτος. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτή τη στιγμή ο Σουηδός είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού από το τακουνάκι του Μακέντα. Να και ο Ιταλός που βάζει με την πρώτη του ασίστ στο πρωτάθλημα και τη δική του υπογραφή στο μάτς. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γιώχανσον. Ένα ακόμη πολύ ωραίο γκολ από τον Γιώχανσον. Όπως στο 45 έτσι και στο 93 στην εκπνοή. Πραγματικά στην εκπνοή καθώς σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής στη λήξη. Είναι πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε ένα καλούτσικα θα έλεγα πρώτο ημίχρονο και ένα κακό δεύτερο, χωρίς κίνηση, χωρίς κυκλοφορία μπάλας. Νομίζω ότι σημαντικό είναι 3 βαθμοί σίγουρα από αυτό το παιχνίδι, αλλά η νοχελικότητά μας και η υποτονικότητά μας του δευτέρου ημίχρονου θα πρέπει να μας γίνει λίγο ένα μάθημα. Πήγε να εκτελέσει τώρα στο τέλος ο Μπουζούκης στο κόρνερ και όλο το γήπεδο χειροκρότησε. Πιστεύετε ότι είναι ένα από τα μεγάλα κέρδη μέχρι στιγμής αυτού που έχετε επιτύχει, το χειροκρότημα στα πολύ νεαρά παιδιά, σε ηλικία? Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να πω μόνο για τα νεαρά παιδιά, ασχετά αν ο μέσος όρος ηλικίας μας είναι μικρός. Θεωρώ ότι ο κόσμος χειροκροτεί και συμπαραστέκεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Έχουμε παιδιά τα οποία είναι στην εθνική ομάδα, έχουμε παιδιά τα οποία είναι νέα, έχουμε παιδιά που είναι σε μια ηλικία, μέση ηλικία ποδοσφαιρική. Θεωρώ ότι το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος βλέπει μια προσπάθεια, την ανταμείβει και τον ευχαριστούμε πολύ, ειδικά για τη σημερινή συμπαράσταση και το χειροκρότημα. Και κλείνοντας, σήμερα στο Μακέτα μπαίνοντας, it's about personality. Χρειάζεστε κάποιον ο οποίος να είναι ηγετική φυσιογνωμία στο γήπεδο. Ο Μακέτα συγκεντρώνει τα και από μένα το δείξει. Στο restart, θα λέγαμε, το επιδιώκει. Υπάρχουν κάποια διαστήματα τα οποία αυτή η υποτονικότητα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχουν σημεία αναφοράς. Άρα οι έμπειροι μας παίκτες, αυτοί που έχουν την ικανότητα, την ποιότητα, που έχουν και πολλές παραστάσεις, πρέπει να βοηθήσουν. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι μάθημα για μας. Γιατί θέλαμε να συνεχίσουμε για την καλή εικόνα που είχαμε και από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν θέλαμε να παίξουμε έτσι παθητικό ρόλο, αλλά δυστυχώς όταν δέχεσαι γκολ στο 5 και στο 43 και στο 93, λίγο
είναι έτσι κρύα γκολ θα λέγα, και ειδικά όταν πας με 2-0 είναι μετά λίγο δύσκολο να μπορέσεις να το γυρίσεις απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Παίξαμε 3 παιχνίδια εκτός έδρας με μεγάλους αντιπάλους και σίγουρα με μεγάλο βαθμό δυσκολία στον Ολυμπιακό, στον Άρη και στον Παναθηναϊκό. Οπότε στα 4 παιχνίδια τα 3 είναι εκτός έδρας με καλούς αντιπάλους, με μεγάλους αντιπάλους. I think, you know, when I came on the pitch, you know, he asked me to. Καταρχήν ευχαριστώ τον προπονητή για την στήριξή του. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση άλλωστε, αλλά ο προπονητής όταν ήταν να μπω στον αγωνιστικό χώρο μου ζήτησε ακριβώς να βοηθήσω, να επιταχύνουμε, διότι είχαμε ξεκινήσει να έχουμε λίγο πιο αργό ρυθμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ήταν ο σκοπός μου, ήταν ουσιαστικά να μπω και να δώσω μεγαλύτερο ρυθμό στην ομάδα. We're a young team and we need to... Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο, τουλάχιστον προς τη στιγμή. Από εκεί και πέρα είμαστε μια ομάδα από νέους παίκτες, είμαστε μια ομάδα η οποία τώρα ο στόχος μας είναι να προπονούμεθα καθημερινά και βήμα-βήμα με την βοήθεια των φιλάθλων μας, τους οποίους χρειαζόμαστε και θέλουμε να έχουμε πάντοτε δίπλα μας, θα προχωρήσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι όλο ένα και περισσότερο τη βελτίωσή μας και από εκεί και πέρα στο τέλος θα δούμε πού θα έχουμε φτάσει. Είχαμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Μπήκαν όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε και προηγήθηκε νωρίς στο σκορ. Στο τελευταίο λεπτό δεχτήκαμε και ένα δεύτερο γκολ. Νομίζω εκεί είχε τελειώσει το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι τα παιδιά δεν προσπάθησαν. Σε κάθε παιχνίδι προσπαθούμε. Πάντα θέλουμε να προσπαθούμε. Ο Παναθηναϊκός νομίζω με 4 ευκαιρίες έκανε 3 γκολ. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε καλύτεροι ή οτιδήποτε. Ο Παναθηναϊκός άξιζε την νίκη. Εμείς προσπαθήσαμε, αλλά δεν κάναμε τίποτα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ήταν ένα κακό παιχνίδι μας. Εμείς θέλουμε σε κάθε μάτσα να δίνουμε το 100% και να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να τα δίνουμε όλα. Σίγουρα όμως και εσείς δεν φανταζόσασταν, πιστεύω και πιστεύουν οι περισσότεροι, αυτό το οποίο βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο και όλοι οι υπόλοιποι μέσω της τηλεόρασης σε σχέση με αυτό που πίστευαν πως θα έβλεπαν στην αρχή της περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το πίστευε, αλλά εμείς πιστεύουμε όλους τους εαυτούς μας, όπως μιλάω για μένα, εγώ πιστεύω στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε πολλά και επειδή είμαστε καλοί παίχτες και καλή ομάδα, έχουμε γίνει μια οικογένεια. Δουλεύουμε σκληρά στις προπονήσεις και αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο.